Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Την πρόθεσή του να φέρει την ελληνογαλλική συμφωνία προσκύρωση στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα, αν αυτό είναι εφικτό, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Προσβλέπω σε μια διακομματική στήριξη μια συμφωνία που πιστεύω ότι αποτελεί μια σημαντική εθνική παρακαταθήκη για τη χώρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η συμφωνία ξεπερνά τα στεγανά της κομματικής αντιπαράθεσης και δίνει δυνατότητα στη χώρα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο σε εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συνολικά στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας. Θα καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ανωδική παραμένει η πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία, με τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς να κρατούν τις πρωτιές. Πάρα πολλά κρούσματα σε αυτές τις δύο περιφερειακές ενότητες. Ναι, και να δώσουμε μια νότα από χιούμορ, να πούμε ότι από το νέο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία και από το Γερμανοί ξανάρχονται, να έρθουμε στην πραγματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας, που δυστυχώς τα νούμερα που έχουμε σε ό,τι αφορά την πορεία εξέλιξης της πανδημίας του κορονοϊού κάνουν λόγο ότι έχουμε πολλά κρούσματα στις δύο περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς, εξού και το μέγα πρόβλημα στην Καστοριά, και έχουμε πολύ χαμηλά κρούσματα, σχεδόν μηδενικά στα Γρεβενά, όπου είχαμε ένα κρούσμα ανακοινώθηκε και 11 στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Οι δύο περιφερειακές ενότητες Γρεβενών και Φλόρινας είναι καθαρές. Ας ευχηθούμε να πορευτούν έτσι και το επόμενο διάστημα και να αλλάξει άρδιν η αρνητική εικόνα που υπάρχει σε επίπεδο Καστοριάς και Κοζάνης, με δεδομένο ότι στην Καστοριά έχουμε 33 ενεργά κρούσματα και 65 στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Όλα αυτά είναι χθεσινά, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί ο ΕΟΠΗ. Τώρα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να σοβαρευτούν οι πάντες. Να είμαστε όλοι καθημερινά σοβαροί, να τηρούμε και να κάνουμε τα μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας πολύ σχολαστικά, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε, ας πούμε, την εξάπλωση, την ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού. Γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστημόνων, ότι τον Οκτώβριο πρέπει να αναμένουμε και πέμπτο πολύ πιο ισχυρό κύμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είχαμε τη μετάλλαξη Δέλτα. Να πάμε και σε ένα πέμπτο κύμα της πανδημίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο χρόνο το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις δηλώσεις των αντιπεριφερειαρχών Καστοριάς και Γρεβενών, του κυρίου Δημήτρη Σαββόπουλου και του κυρίου Ιωάννη Γιάτσιου, για την κατάσταση με την πανδημία στις δύο περιφερειακές ενότητες, αλλά και τα ποσοστά των εμβολιασμών. Βλέπουμε τις σχετικές δηλώσεις Σαββόπουλου και Γιάτσου και επιστρέφουμε. Οι εμβολιασμοί στην πίεση των Καστοριάς είναι σε αρκετά καλό σημείο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της Βορείου Ελλάδος. Όσον αφορά τώρα τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, βλέπουμε ότι τις τελευταίες 3-4 μέρες έχει σταθεροποιηθεί μια μικρή πτωτική τάση ο αριθμός των κρουσμάτων. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δεκαπεθήμερο είχαμε έτσι έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπήκαμε στο mini lockdown, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με την απαγόρευση της κυκλοφορίας μεταξύ 1 και 6 και την απαγόρευση της μουσικής σε χώρους εστίασης. Επειδή έχουμε περάσει έτσι δύσκολες περιόδους τόσο πέρσι, κατά την περσινή περίοδο, όσο και φέτος την άνοιξη, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να κάνουμε έκκληση προς τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν όσο μπορούν τα πρωτόκολλα τα οποία μας συστήνουν οι ειδικοί. Με το νοσοκομείο, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον διοικητή του νοσοκομείου, η παθολογική έχει μετατραπεί σε COVID και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται με ήπια όμως συμπτώματα περίπου 15 συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μια πτωτική πορεία και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, παρόλο που μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο και έχουμε και την έναρξη, το άνοιγμα των σχολείων, που αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δημιουργεί έτσι περισσότερους παραμέτρους, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την διάδοση της συγκεκριμένης πανδημίας. Πάντως βλέπουμε ότι ακυρώθηκε, αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, από ό,τι φαίνεται, και το τέταρτο Run Greece εδώ στην περιοχή της Καστοριάς. Ίσως δούμε και άλλες τέτοιες διοργανώσεις να ακυρώνονται το επόμενο διάστημα. Παρόλο που σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν με το mini lockdown θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, συζητήσαμε τόσο εγώ όσο ο Δήμαρχος Καστοριάς όσο και ο Θανάσης Ράπτης, που είναι μέλος του ΣΕΓΑΣ, και αποφασίσαμε να αναβάλουμε για την Κυριακή που ήταν οι συγκεκριμένοι αγώνες και να τους μεταφέρουμε στην πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, που είναι 7 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Βλέποντας και ότι τις τελευταίες μέρες πάγωσε κατά κάποιο τρόπο η εγγραφή που φαίνεται ότι γίνεται διαδικτυακά,
θεωρήσαμε ότι προτιμότερο στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, του να δημιουργήσουμε έτσι ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για μετέπειτα, επειδή ήμασταν σε ένα αρκετά υψηλό αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, θεωρήσαμε σωστότερο και φρονιμότερο να αναβάλουμε για περίπου 40 μέρες τη συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία είναι η 8η κατά σειρά που θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Κωνσταντινούπολης. Κύριε Γιάτσο, ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβνών όσον αφορά την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και ποια και η εικόνα που έχετε όσον αφορά τους εμβολιασμούς, τον πληθυσμό στους δύο Δήμους, τον Δήμο Γρεβνών και τον Δήμο Δασκάτης? Όσον αφορά το ζήτημα των εμβολιασμών, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για την πόλη μας, για όλο τον νομό, και σε σύγκριση με άλλες περιοχές, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος των Γρεβνών ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και κατάλαβαν όλοι οι συμπολίτες μας ότι το μοναδικό μας όπλο είναι ο εμβολιασμός. Τα κρούσματα είναι και σήμερα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε ένα κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το σταθμό σας τους συμπατριώτες μου για το ότι προσπαθούν, τηρούν τα μέτρα, τηρούν τις οδηγίες των ειδικών, τόσο για το δικό τους καλό, αλλά και για τον διπλανό τους, με αίσθημα ευθύνης, παρόλο που και τα σχολεία άνοιξαν. Και μέσα θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους γονείς, τους μαθητές, που ο καθένας από το δικό του κομμάτι προσπαθεί για το καλύτερο στην κοινωνία, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Σας ανησυχεί τώρα που έχει φύγει το καλοκαίρι, είμαστε στο φθινόπωρο, πλησιάζει ο χειμώνας, μήπως δούμε να ανεβαίνουν περισσότερο τα κρούσματα και τι μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν μετά? Τα μέτρα, κύριε Μακρατσά, είναι γνωστά το τι πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Αλίμονο, αν μπορεί να πει κάποιος, δεν γνωρίζω για το τι πρέπει να κάνω και το πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. Μας ανησυχεί το ότι μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα, αλλά μας δίνει και ένα αίσθημα έτσι σιγουριάς, θα έλεγα, το ότι τα πρώτα βήματα του φθινοπόρου και του ανοίγματος των σχολείων κύλησαν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ευελπιστούμε έτσι να κυλήσει και το υπόλοιπο κομμάτι για να παραμείνουν όλα ανοιχτά, τα σχολεία ανοιχτά, τα τμήματα ανοιχτά, οι μαθητές με χαρά να πηγαίνουν στα σχολεία τους και όλα να έχουν την κανονικότητα και την καθημερινότητα που πρέπει. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. 24ωρο απεργία και συλλαλητήριο αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ ενάντια στην απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι ακριβώς αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ για 19 Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι λέει αναλυτικά το ρεπορτάζ, έτσι ακριβώς όπως το πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Αποφάσισε για τον τρόπο αντίδραση των εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ στην απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αποκλεισμό του βασικού μετόχου, έλαβε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Στη συνεδρία συζητήθηκαν και εξειδικεύθηκαν οι δράσεις της Ομοσπονδίας τόσο για την ενημέρωση των καταναλωτών, των εργαζομένων, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, των πολιτικών κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας και συλλαλητηρίου στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ενώ θα προηγηθεί λίγες μέρες πριν και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί συνέντευξη τύπου όπου και θα παρουσιαστούν οι θέσεις της Ομοσπονδίας και ουσιαστικά η αντίθεσή της στο χάρισμα, τονίζεται, της ΔΕΗ. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Και σε όλα αυτά έρχεται μια αποκάλυψη από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr που κάνει λόγο ότι η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ θα στείλει επιστολή στον Χρήστο Σταϊκούρα, που θα τον καλεί ως Υπουργό Οικονομικών να συμμετέχει και το δημόσιο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 750 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προαναγγελθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως διαδικασία στις αρχές Νοεμβρίου, και αυτά όλα ετοιμάζονται από την πλευρά του νομικού επιτελείου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Μένει να δούμε βέβαια αν το δημόσιο θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Κατά μένα δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ήδη έχει προαναγγελθεί ότι θα εξαιρείται και δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ο βασικός μέτοχος. Παράλληλα με το δημοσίευμα, γίνεται λόγος ότι η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ θα ενημέρωσει την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδων για τις επιπτώσεις που θα έχει το χάρισμα της ΔΕΗ στους ιδιώτες και τι θα σημαίνει αυτό όσο ό,τι αφορά τα νοικοκυριά μέσα από μεγάλες αυξήσεις. Με τον καλεσμένο μας όσον αφορά το θέμα της ΔΕΗ. Πάμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Στην Κοζάνη βρέθηκε ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινάλ, πρώην υπουργός και βουλευτής του Κινάλ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, και μίλησε σε ψηφοφόρους του κόμματός του στην αίθουσα εκδηλάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Παράλληλα, βρέθηκε και στην Καστοριά ο κύριος Λοβέρδος θες και σήμερα στην πόλη των Γρεβενών. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος από την Κοζάνη και να δούμε και τη σχετική δήλωση. Και σε αυτό που επιμένει πάλι ο κύριος Λοβέρδος είναι να επιστρέψει το κόμμα με το όνομα ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν βγει πρόεδρος, θα είναι ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Λοβέρτος Δημήτρη μίλησε σε ένα πτωχό αριθμητικά ακροατήριο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνη. Πολλά στελέχη, όμως γνωστά και κορυφαία ήταν. Τι σημασία έχει. Ναι. Και τα ποστά του Κινάλ δεν ξεπερνούν το 60%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν είσαι σε μονοψήφιο αριθμό, το πάλε ποτέ κρατεό Πασόκ, το οποίο άγγιξε και κόδεψε να ξεπεράσει το 50%, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να έχει αυτή την καθίζηση, αυτή την εικόνα. Τώρα, ο κ. Λοβέρτος από την Κοζάνη απίθυνε ένα κάλεσμα που είπε: θα κληθείτε να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουμε ως Πασόκ ή ως Κινάλ. Εγώ το δίλημα το έβαλα και το έβαλα έγκαιρα. Πασόκ και Κινάλ δεν γίνεται. Μετά από 6,5 χρόνια της παρούσης ηγεσίας στην παράταξη υπάρχει θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα, διαρωτήθηκε, ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον μονοψήφιο αριθμό. Και εδώ να βάλουμε ένα ερώτημα σε όλους όσους σκέπτονται να στηρίξουν τον κύριο Λοβέρτο στην εκλογική διαδικασία σε ό,τι αφορά την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, του Κινάλ δηλαδή. Ο κ. Λοβέρτος δεν ήταν αυτός που αποχώρησε από το Πασόκ και έκανε δικό του πολιτικό φορέα, αλλά μόλις είδε ότι οι μετρήσεις δεν του δίνουν καμία προοπτική κατήργηση το πολιτικό του φορέα και επανήλθε στο Κινάλ. Ήταν βουλευτής όμως του Κινάλ, ήταν όμως. Η πολιτική. Δεν είχε φύγει από βουλευτής και φτώταν να κάνει ένα φορέα. Η πολιτική θέλει να έχει σταθερές. Θέλει να έχει αξιακό περιβάλλον. Τώρα πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του Κινάλ, να ξέρεις ότι αυτοί θα έρθουν και θα επιστρέψουν για μικρό χρονικό διάστημα να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, δηλαδή να ψηφίσουν, λόγω Χάρη Καστανίδη. Αυτοί ανήκουν στην κυριολεξία σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και έχουν αράξει σε άλλη πολιτική πλεύση. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως θα πάνε στις εκλογικές διαδικασίες του Κινάλ, γιατί πρέπει να ψηφίσουν τον Χάρη τον Καστανίδη, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή του Βοΐου. Και γιατί, και γιατί, και γιατί, πολλά γιατί. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον η εκλογική διαδικασία, θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα είναι με ποιον. Ναι, θα είναι μια πολιτική στάση, συμπεριφορά όσο αφορά αυτό που λέμε σήμερα πολιτική. Και σε αυτό το περιβάλλον μέσα, βέβαια, έρχεται η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, όπου μας θέτει έναν προβληματισμό που αφορά κυρία τον πρώην Υπουργό, τον Μπάρι τον Κουκουλόπουλο, ο οποίος ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε στο εσωτερικό του Κινάλ, δηλαδή ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει τη θέση και την προεδρία στο Κινάλ, θα εξαρτηθεί και η απόφασή του αν θα παραμείνει ενεργός στον πολιτικό στίβο, βλέπε κοινοβούλιο, ή αν πραγματικά θα ασχοληθεί με το χώρο της αυτοδιοίκησης, βλέπε να κατέλθει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές σε ό,τι αφορά τη θέση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε εξελίξεις, μένει να δούμε βέβαια τι θα κάνει ο καθένας και πού θα πάει. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε την σχετική δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου από το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης και επιστρέφουμε. Και συμβόλαιο. Γιατί, σας το λέω, γιατί σας αφορά, θα κληθείτε να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουν ως Πασόκ ή ως Κινάλ. Εγώ το δίλημα το έβαλα. Το έβαλα έγκαιρα, καταγράφηκε, και θα είναι αυτό το δίλημα που θα πάμε σε εκλογές. Ή Πασόκ ή Κινάλ. Πασόκ και Κινάλ δεν γίνεται. Το ότι το Πασόκ είναι η βασική συνιστόθηση του κινήματος αλλαγής δεν λέει τίποτα. Είναι. Αυτό είναι άλλη θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού θέλουμε να ξαναγίνουμε ένα μεγάλο κόμμα, πρέπει να βρούμε το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τους ήχους μας, τα χρώματά μας. Δεν λέω επιστροφή στο Πασό, λέω επιστροφή με το Πασό. Λέω πράσινη επανάσταση με οικονομικό, με οικολογικό περιεχόμενο, αλλά και πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή με την επανάσταση αλλαγή των συσχετισμών. Όχι τρίτο κόμμα. Ένα κόμμα που στις εκλογές του 2022-2023, όποτε γίνουν, στις δύο εκλογές θα αξιοποιήσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που διαφαίνεται και στη δεύτερη γύρα, αντί να φοβάται ότι θα λείψει το 3% και το 4%, θα μπορεί να διεκδικεί το ρόλο κοντινό μου, το ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα, που θα ητάται πέμπτη φορά. Και μέχρι τότε θα έχουμε την αντιπαράθεση στη Βουλή, όπου δεν θα κάνουμε περίπατο για αλληλείωση της πλάτης μας. Θα μου πεις τώρα, είναι το όνομα. Το προτιμώ ως όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου από το όνομα που έδωσε στο κόμμα μας ο Σάββος Θεοδωράκης που έφυγε. Το χαρόπλοκο που μάθω τον μικρόφωνο μου. Τη Δευτέρα, χτες, κατέβησα την υποψηφιότητα. Γιατί το κάνω? Το κάνω γιατί δεν έχει προοπτική το κόμμα μας με καταγραφή εκλογική 8% το 2019 και με δημοσκοπικές καταγραφές 5-6 και φτάσει. Αυτά τα ποσοστά δηλώνουν ότι
ότι στις διπλές εκκλησιαστικές εκλογές του Μητσοτάκη του χρόνου θα συνδυαστούμε πάρα πολύ. Θα συνδυαστούμε πάρα πολύ. Δεν κινδυνεωγώ ή εσχατολογώ. Θα συνδυαστούμε πολύ με ό,τι αυτό συμβαίνει. Γιατί η αλλαγή Προέδρου μπορεί να σηματοδοτήσει αλλαγή πλεύσης και άνοδο. Γιατί υπάρχουν θέμα μετά από 6,5 χρόνια. Μετά από 6,5 χρόνια της παρούσης ηγεσίας στην παράταξη, υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι εμείς δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το προσύμβιο. Είμαστε εκμάδοτοι των μικρών ποσοστών και χρειάζονται αλλαγές. Το έλεγα και στις κυβερνήσεις που συμμετείχα, ότι ο νούμερο ένα, ο πιο μπροστά από όλους, από όλες, είναι και ένα αλεξικέραμα. Τραβάει όλες τις ευθύνες, όπως ακριβώς όμως γίνεται η πρόληψη της ευτυχίας από αυτές τις πράξεις. Και βλέπεις πρωθυπουργούς με 6, 7, 8 χρόνια στην πρωθυπουργία και λένε αρκετά, να πάει ένας άλλος τώρα. Ένας αρχηγός όμως, μια πρόεδρος, που έκανε 6,5 χρόνια. Στις Πρέσπες τώρα ένα μικρό εμβολιαστικό κέντρο θα λειτουργήσει για μία μέρα την 3η 5 Οκτωβρίου. Πάμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές αλλά και φυσικά τους δημότες του Δήμου Πρεσπών που θα μπορούν να εμβολιαστούν εκείνη την ημέρα. Δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στη Φλόρινα ή σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Μιλάμε για το μικρότερο σε πληθυσμό. Ναι, μια ωραία πρωτοβουλία του Δημάρχου Πρεσπών. Δήμο που υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν έχει και κρούσματα καθόλου. Ένα κρούσμα. Ένας δήμος ο οποίος πραγματικά στην κεφαλή του βρίσκεται ο Παναγιώτης ο Πασχαλίδης για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έχει να επιδείξει ένα πάρα πολύ πλούσιο και θετικό έργο. Τώρα βέβαια μπορεί το έργο του Παναγιώτη Πασχαλίδη να γίνει ακόμα καλύτερο, να γίνει πιο δυνατό, πιο ουσιαστικό όταν καταφέρει να αφυπνίσει συνειδήσεις όχι μόνο στο κομμάτι και στους ψηφοφόρους του αλλά και γενικά στην αντίπερα όχθη, γιατί πραγματικά εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο στοίχημα σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. Τώρα, ένα μικρό εμβολιαστικό κέντρο θα λειτουργήσει την 3η 5 Οκτωβρίου στο Πολυδύναμο Ιατρείο στο Λευκώνα Πρεσπών. Πρόκειται για μια καθαρά δράση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Φλόρινας που θα έχει και την ευθύνη των εμβολιασμών. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται από τις 9.30 το πρωί μέχρι και 1 μετά το μεσημέρι. Οι πολίτες χρειάζεται να γνωρίζουν τον αριθμό του ΆΜΚΑ τους, να φέρουν αστυνομική ταυτότητα και να διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν απευθείας για εμβολιασμό, αλλά για να έχουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό μπορούν να κλείσουν νωρίτερα το ραντεβού τους. Συγκεκριμένα μπορούν να τηλεφωνούν στο 23853-51319 από τις 9 μέχρι και τις 1 το μεσημέρι για να κλείσουν τα ραντεβού τους ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια η οποία φέρνει όλο το επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο σχεδόν στο σπίτι τους για να προχωρήσουν στους εμβολιασμούς. Να μην χρειαστούν να μετακινηθούν, να πάνε στη Φλόρινα ή στην Καστοριά ή σε άλλες γειτονικές περιοχές. Πάμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε το θέμα και αναλυτικά στην πορεία του δελτίου. 11 Οκτωβρίου ανοίγουν 11 ή 12. Έχουμε ουσιαστικά μια μετάθεση ό,τι αφορά την ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων, την οποία αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στις 27 Σεπτέμβρη. Ως ημερομηνία Δημήτρη έναρξης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Ορίστηκε η 11η Οκτωβρίου εκτός των τιμάτων της πόλης της Κοζάνης που θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου. Είναι πολύ φυσιολογικό γιατί μην ξεχνάμε ότι 11 Οκτωβρίου γιορτάζεται και η απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης. Πάμε τώρα να δούμε και άλλες ειδήσεις και να δούμε και τον κινηματογράφο και να κλείσουμε με την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας με τις δαπάνες για τις φωτιές. Εν συντομία, άλλες ειδήσεις, να πούμε ότι έρχεται η 5η γιορτή μελιού στην Κοζάνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επίσης, 830.000 ευρώ για τον καθαρισμό ρευμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς υπογράφηκε στη σύμβαση του έργου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Τώρα, στον χώρο της πολιτικής, έχουμε τη δήλωση της Καλλιόπης Βέτα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που κάνει λόγο ότι τα γυμναστήρια οδηγούνται σε αφανισμό εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας και έχει καταθέσει για το λόγο αυτό και κοινοβουλευτική ερώτηση. Τώρα, στις 172.000 ευρώ με ΦΠΑ, προϋπολογίστηκε το κόστος των υπηρεσιών με αντικείμενο των έλεγχων της στήρησης των έκτακτων μέτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα από 11 Δεκάτου του 2021 μέχρι και 31 Τρίτου του 2022. Επίσης,
καμπανάκι έχουμε από τον Περιφερειακό Διοίκηση Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη, προς διαπαγγελματική φέτας να αποβληθούν όσοι παρατυπούν. Ακόμη πρωτοβουλία φορέων και πολιτών για την προστασία των πιεριών. Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννήτριων στα πιέρια. Υπάρχει ένα κάλεσμα των πολιτών και των φορέων για την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Νεράιδας. Επίσης, η δημοτική παράταξη του Δήμου Εορδέας με το βλέμμα στο μέλλον κάνει λόγο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα χυδαίο τρίκ σε ό,τι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ακόμη, στο Δήμο Βοήου έχουμε νέο αιχμηρό σχόλιο του Δημήτρη Κοσμίδη για τη Δημοτική Αρχή Βοΐου. Ο Δήμος ασχολείται, τονίζει, με τον καθαρισμό των αυλών των ψηφοφόρων του. Και τέλος, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ελαιολάδου Ημέρων, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, κάνει λόγο ότι μας έχει πνίξει στην κυριολεξία η γραφειοκρατία. Μάλιστα, θα τον φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο τις επόμενες μέρες, γιατί να δούμε και ποια είναι η εικόνα όσον αφορά την περιοχή των Ημέρων και το Λάδι. Ποια θα είναι η κατάσταση φέτος. Θα ανήκω τον χρόνο και επειδή μιλάω μαζί του, δεν ξέρω. Ναι, μιλώ μαζί δεν πρέπει να είναι καλή φέτος. Είναι φίλος μου, ναι. Και θα ανήκω τον χρόνο τον έχω πει ότι όπως για παράδειγμα έχουμε να κάνουμε με ποτά ξενόφερτα, καλή ώρα το ουίσκι, όπως βλέπουμε ότι έχουν καλή αισθητική παρουσία και το σερβίρουν πολύ έξυπνα. Βλέπεις ότι τα μπουκάλια ουίσκι, κύρια, του Σίβας είναι καλέστητα. Μπορούσαμε παράλληλα να κάνουμε ένα τέτοιο μπουκάλι. Βλέπω, ναι. Το είπα, αλεκτικά. Ναι, είναι καλά, ναι, όντως είναι ωραίο. Ένα τέτοιο μπουκάλι, το οποίο θα είναι πιο ακόμα η αισθητική θα είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη και μέσα σε αυτό το μπουκάλι το περιεχόμενο να είναι καθαρά λάδι ημέρων. Αυτή είναι η εξυπνάδα. Αυτά πρέπει να γίνουν. Και τώρα να έρθουμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόγραμμα του μοναδικού κινηματογράφου που λειτουργεί στην πόλη της Κοζάνης, του Ολύμπιον, από 5η 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Τώρα, να πάμε στην αίθουσα 2, όπου, να ξεκινήσουμε από την αίθουσα 1, όπου έχουμε μια προβολή στις 7 το απόγευμα στα ελληνικά της ταινίας Crunch 2. Είναι μια παιδική ταινία. Τώρα, στην αίθουσα 1, στις 9:30 θα προβληθεί η ταινία James Bond 007, No Time, No To Die. Και επίσης η ταινία θα προβληθεί και στην αίθουσα 2 στις 7 το απόγευμα. Ναι, να δούμε τώρα, επειδή μιλάμε για κινηματογράφο, αν θα κόψει και εισιτήρια ο James Bond τώρα. Γιατί πολύ μεγάλη διαφήμιση. Μεγάλη διαφήμιση για το συγκεκριμένη ταινία. Και νομίζω ταινία, ότι ναι. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας επανέρχεται στα κινηματογραφικά δρόμενα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να σπάσει και ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα ταμεία των κινηματογράφων. Πάμε να το παρακολουθήσουμε τώρα και να κλείσουμε με την Οικονομική Επιτροπή. 119.000 ευρώ ήταν το κόστος των δαπανών της πολιτικής προστασίας για τις φωτιές στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας. Έγκριση πολιτικής προστασίας, κατάσβηση δασικής πυρκαγιάς. Η έγκριση δαπάνης είναι ύψους 119.002 ευρώ και 60 λεπτά για την κάλυψη αναγκών της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα την κάλυψη των δαπανών, οι οποίες προέκυψαν από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς μεταξύ των οικισμών Καρπερού και Νησίου κατά το χρονικό διάστημα 3 Οκτώβριου έως 28 2021. Να ρωτήσω λίγο κάτι, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Πόσες μέρες ήταν επιχειρούσαν τα μηχανήματα στη φωτιά? Από 3 έως 20, 17 μέρες. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να προτείνω, θα το ψηφίσω, γιατί εντάξει είναι κάτι το απαραίτητο να γίνει αυτή τη στιγμή, θα προτείνω να μπούμε σε μια διαδικασία όπως μπαίνουμε με τον αποχιονισμό κάθε χρόνο, που είμαστε προετοιμασμένοι, ανεξάρτητα το αν θα ρίξει χιόνια ή αν θα κάνει πολλές παγωνιές, να μεριμνήσουμε για κάτι ανάλογο όσον αφορά τις φωτιές. Να βγαίνει δηλαδή ένα έργο έτσι ώστε τώρα μέσα σε 15 μέρες θα δώσουμε 120.000, 100.000, πόσα λεφτά είναι. Απλά θα ήταν, αν είμαστε ένα βήμα πριν από τις εξελίξεις. Αυτό θέλω να πω. Ναι, τι προτείνετε να κάνουμε, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Πώς βγαίνει ο αποχιονισμός, ας πούμε, έτσι, γιατί η Ε. Γρεβενών και για την έδρα. Να γίνει κάτι ανάλογο και για αυτές και για τις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή δεν χρειάζονται κάποια χωματουργικά μηχανήματα. Έτσι, τώρα εδώ πέρα είδαμε ότι έχει μέσα μπουλντόζες, έχει γκρέντερ, έχει φορτωτές. Κύριε Χριστοφορίδη. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την ενοικίαση, τι εννοείται? Κύριε Χριστοφορίδη. Ναι, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω, κύριο Χριστοφορίδη, κύριε Γιάτσο. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς κάνουμε για τον αποχιονισμό? Ναι, το καταλαβαίνω. Εκεί κάνουμε αγορά άλατος. Εδώ τι να κάνουμε? Όχι, δεν κάνουμε αγορά άλατος. Όχι αγορά άλατος. Τα μηχανήματα που δουλεύουν εκεί μέσα. Ναι, δεν τα μηχανήματα, ναι. Έτσι, κάτι ανάλογο, ναι. Κάτι ανάλογο να κάνουμε και για τις, φωτιές. Μάλιστα. Κύριε Γιάτσο. Αυτό λέω. Κύριε Χριστοφορίδη, την περίοδο του καλοκαιριού, τα μηχανήματα για να έχουμε σταλία και να έχουμε δεσμευμένα μηχανήματα δεν θέλουν ούτε οι ίδιοι μηχανηματάδες.
Και γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται και δεν προβλέπεται να γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν θέλουν και οι ίδιοι αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Εγώ, παιδιά, μια πρόταση κάνω. Δεν σε κατηγόρησα, προ Θεού. Εννοείται, κύριε Χρυστοφορίδη, απλά απαντάει σε αυτό που γνωρίζει ο κύριος Γιάτσος. Αλλά καλό είναι, κάντε το και μια γραπτή πρόταση. Να το έχουμε υπόψη μας. Κύριε Γιώργο, δεν σε κατηγόρησα. Κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Ο καθένας είναι μια. Ναι, κύριε Κατανά, εσείς που είστε πιο ειδικό σε αυτά. Σύμφωνα με το σχέδιο ξενοκράτης που υπάρχει και είναι επικαιροποιημένο και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και σε όλες τις διευθύνσεις πολιτικής προστασίας των περιφερειών, υπάρχει ένα σχέδιο που ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μιλάμε για το καλοκαίρι, όταν θα χρειαστεί συνδρομή μηχανημάτων, εκείνη την ώρα η διευθυντής πολιτικής προστασίας ή ο αντιπεριφερειάρχης Κορυφαίος. Κύριε Κάτανα, συγγνώμη λίγο, κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του και ακούγεται διπλά ο κύριος Κάτανας. Σας παρακαλώ λίγο τα μικρόφωνά σας. Συνεχίστε, κύριε Κάτανα. Θα προβεί σε απευθείας αναθέσεις. Το γράφει το σχέδιο, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούν να γίνουν μισθώματα δηλαδή από τον Μάιο ή από τον Απρίλιο. Για το λόγο ότι και είναι και κοστοβόρα πολύ, είναι και με τις ώρες, είναι με τις ώρες εργασίας, αλλά είναι και σε θέματα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή γίνεται κατευθείαν απευθείας ανάθεση και παρέχεται το έργο. Άρα σωστά έγινε η διαδικασία όπως έγινε, αυτό λέτε. Ναι. Εγώ δεν σας είπα ότι έγινε λάθος. Όχι, όχι. Έτσι. Δεχόμαστε τις προτάσεις όλων. Απλά λέω ότι επειδή έχει μια... Ούτε το ένα αναιρεί το άλλο, ούτε το ένα απαγορεύει το άλλο. Υπάρχει λίστα, υπάρχει κατάλογος μηχανημάτων στην περιφέρεια. Έτσι. Υπάρχει κατάλογος που ανά πάσα στιγμή ο διευθυντής θα πάρει τηλέφωνο και θα πει: θέλουμε ένα γκρέντερ και θέλουμε μια υδροφόρα εκεί πέρα. Έτσι. Αφού εξαντληθούν τα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.